Με γνώμονα την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, ο πρόεδρος της κοινότητας της ΝΑΦΠΑΚ, του Θωμάς Γρηγορίου, πρότεινε οι δύο παραλίες, Γρυμπόβου και Ψανής, να κλείσουν με τον ίδιο τρόπο που ακολουθήθηκε και την προηγούμενη χρονιά για τα αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, πρότεινε καταρχάς την απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας για τα τριήμερα από τις 18 Μαΐου έως και τις 15 Ιουνίου. Από τις 16 Ιουνίου έως και τις 19 Σεπτεμβρίου εισηγήθηκε το οριστικό κλείσιμο των παραλίων. Ενώ τέλος από τότε μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου ζήτησε το κλείσιμο και πάλι από το μεσημέρι της Παρασκευής έως και τα ξημερώματα της Δευτέρας. Επεσήμανε την ανάγκη αστυνόμευσης επίσης των μέτρων που θα εξασφαλίσουν την επιτυχία τους, καθώς και την έγκαιρη τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Ο κ. Γρηγορίου ενημέρωσε το Σώμα ότι ο Δήμος έχει ήδη αναθέσει τη σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης που θα περιλαμβάνει μέσα και τις ρυθμίσεις για το κλείσιμο των παραλίων, ώστε να μην χρειάζεται κάθε χρονιά να γίνονται ίδιες συζητήσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει, η μελέτη θα βρίσκεται στα χέρια του Δήμου σε περίπου 20 ημέρες, οπότε και θα γίνει διαβούλευση με τους πολίτες για να γίνουν οι όποιες παρατηρήσεις και στη συνέχεια να πάρει το δρόμο της εφαρμογής. Ο αντιπρόεδρος τώρα της κοινότητας, Θωμάς Βέργος, επανέφερε για μία ακόμα φορά την πάγια θέση της κίνησης πολιτών για πεζοδρόμηση των παραλίων ολόκληρο το χρόνο, τονίζοντας μάλιστα ότι οι μεσοπεζικές λύσεις, όσες μελέτες και να γίνουν, δεν πρόκειται ποτέ να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται. Έφερε το παράδειγμα του ναυπλίου και τον τρόπο με τον οποίο εκμεταλλεύεται τους δρόμους που δεν έχουν αυτοκίνητα, προσελκύοντας τουρίστες, ενώ δεν απέφυγε να σχολιάσει και τις αντιδράσεις των καταστηματαρχών που είχαν σημειωθεί πέρσι. Για 40 επιχειρηματίες, είπε χαρακτηριστικά, θα πάμε κόντρα στο συμφέρον χιλιάδων πολιτών που θέλουν τις παραλίες κλειστές στα αυτοκίνητα. Για να προσθέσει με νόημα ότι ακόμα και αυτοί που αντιδρούν, μάλλον δεν γνωρίζουν ποιο είναι το συμφέρον τους. Για την ώρα, πρότεινε οι παραλίες να δοθούν εξ ολοκλήρου και χωρίς διαλύματα στους πεζούς από τις 18 Μαΐου μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη. Ανήκουν στη σφαίρα του φανταστικού οι προτάσεις του Θωμά Βέργου, είπε ο τοπικός σύμβουλος της συμπολίτευσης Κώστας Παπανδρέου, τονίζοντας ότι οι επιχειρηματίες των δύο παραλίων δεν αντέχουν πειράματα σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία. Για λογαριασμό αυτών μίλησε και ο πρόεδρος των καφεστιατόρων Γιάννης Αγγελόπουλος, ο οποίος σημείωσε ότι οι παραλίες θα πρέπει να συνεχίζουν να κλείνουν για τα αυτοκίνητα όπως έκλειναν για 3 μήνες κάθε χρόνο. Στην ψηφοφορία τώρα που ακολούθησε, η πρόταση του Προέδρου πήρε 5 ψήφους, αυτή του Θωμά Βέργου 2, καθώς την ψήφισε και η τοπική σύμβουλος της συμπολίτευσης Πάτρα Χυμαριού, και αυτή του κυρίου Παπανδρέου επίσης 2, καθώς έλαβε και τη στήριξη του κυρίου Σπύρου Δημόπουλου.